Κύριε Μαρίνο, καλημέρα, τι κάνετε? Καλημέρα κύριε Πρόκο, χαίρομαι για αυτή την επικοινωνία. Και μέσα από τη φωνή της Ελλάδας και από αυτή την σοβαρή εκπομπή, την εφημερίδα του καταστρώματος, γιατί εμείς οι παλαιότεροι ναυτεργάτες την ξέρουμε τη φωνή της Ελλάδας καλά, θέλουμε να στείλουμε τους αγωνιστικούς χαιρετισμούς του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδας στους ποντοπόρους ναυτεργάτες και να ευχηθούμε καλά ταξίδια και καλή δύναμη. Σας ευχαριστούμε για τα καλά σας λόγια. Η εφημερίδα Καταστρώματος εδώ και παλιά, πολύ παλιά, κύριε Μαρίνο, σας θυμίζω ότι λεγόταν για σας που ταξιδεύετε. Εγώ την ανέλαβα το 85 από έναν δημοσιογράφο αγωνιστή, το Δημήτρη το Σέρβο, ο οποίος ήταν... ο Δημήτρης. Ο οποίος προσπάθησα και το κατάφερα, πιστεύω, να κρατήσω στον ίδιο ρυθμό και στο ίδιο σκεπτικό την εφημερίδα Καταστρώματος. Κοντά στους ναυτεργάτες πάντα και σε ό,τι έχει να κάνει με τα δίκαια των ναυτεργατών κλπ. Να ξεκινήσουμε όμως τη συζήτησή μας για το μεγάλο αυτό θέμα, για το οποίο καταθέσατε ερώτηση στη Βουλή μαζί με την κυρία Μανολάκου, την υγεία των ναυτεργατών και τους ανθρώπους που μένουν εγκλωβισμένοι στα καράβια. Ναι, κοιτάξτε, από τις αρχές της πανδημίας το Κομμουνιστικό Κόμμα της Ελλάδας και η κοινοβουλευτική του ομάδα έχει κάνει πάρα πολλές παρεμβάσεις στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, στη Βουλή, θέτοντας το ζήτημα αρχικά του απεγκλωβισμού των ναυτεργατών και τη διαμόρφωση όλων των όρων που απαιτούνται για τον επαναπατρισμό τους. Το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, η κυβέρνηση γενικότερα, δεν έσκυψε πάνω στο πρόβλημα. Με γενικόλεγες τοποθετήσεις προσπαθούσε να κερδίσει χρόνο και σε συνονόηση με τις ναυτιλιακές εταιρείες διατήρησαν αυτή την κατάσταση που είναι πολύ οδυνηρή για χιλιάδες ναυτεργάτες να παραμένουν εγκλωβισμένοι στα πλοία. Υπάρχουν συνεπώς πολύ μεγάλες ευθύνες, γιατί αναδείξαμε και συγκεκριμένα προβλήματα. Τη συνεννόηση ανάμεσα στο Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας και στο Υπουργείο Εξωτερικών με όλες τις αρμόδιες αρχές, ώστε να γίνουν παρεμβάσεις σε κυβερνήσεις, σε τοπικές αρχές, ιδιαίτερα σε μεγάλα λιμάνια, και να διαμορφωθούν προϋποθέσεις για τον επαναπατρισμό. Το τελευταίο διάστημα είχαμε πληροφόρηση μέσα από τα καράβια ότι υπάρχει διάδοση του ιού, ότι έχουμε κρούσματα κορονοϊού. Δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση από την κυβέρνηση και το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας. Και αυτό είναι πολύ μεγάλο πρόβλημα. Και πάνω σε αυτή τη βάση καταθέσαμε αυτή την ερώτηση στη Βουλή με την κυρία Διαμάντο Μανολάκου μαζί και αναδείξαμε πολύ σοβαρά ζητήματα. Και να πάρουμε υπόψη μας ότι από διακριτικότητα δεν αναφερθήκαμε στο πρόβλημα της ύπαρξης νεκρών στα καράβια και όπως πληροφορηθήκαμε χθες ότι έχουμε πρώτον νεκρό καπετάνιο στο πλοίο Tertnes σε ταξίδι από την Νορβηγία προς τον Ντόβερ, όπου μετά το θάνατό του, όταν έγινε το τεστ, αποδείχθηκε ότι ήταν θετικός ο πλοίαρχος στον κορονοϊό και στον έλεγχο που έγινε μέσα στο πλήρωμα σε 18 ναυτεργάτες βρέθηκαν θετικοί οι 7. Έχουμε και άλλες πληροφορίες ότι σε περιπτώσεις αλλαγής πληρωμάτων σε άλλα κράτη υπήρχαν αυτοί που ναυτεργάτες που μπαρκάρισαν, βρέθηκαν θετικοί στον ιό. Επομένως το θέμα είναι πολύ σοβαρό. Μάλιστα. Και το λέω, απαιτούμε να γίνει άμεσα ενημέρωση από την κυβέρνηση για το πώς έχει το πρόβλημα, τι μέγεθος έχει πάρει και τι μέτρα λαμβάνονται. Να πάρουμε υπόψη μας ότι το ζήτημα αυτό της προστασίας, της υγείας και της ζωής των αυτεργατών και ο άμεσος επαναπατρισμός του ήταν από τα βασικά αιτήματα της πρόσφατης τριήμερης απεργίας που έγινε σε όλα τα λιμάνια της χώρας. Αλλά δεν φαίνεται η κυβέρνηση να παίρνει τα σοβαρά μέτρα που πρέπει να πάρει. Να πάρουμε υπόψη μας ότι όταν λέμε μέτρα, εμείς τα θέτουμε συγκεκριμένα αυτά τα μέτρα και βάζουμε στην κυβέρνηση και συγκεκριμένες προτάσεις. Για παράδειγμα, θέτουμε το ζήτημα να μας πει συγκεκριμένα πόσα κρούσματα κορονοϊού έχουν καταγραφεί μέχρι σήμερα στα ελληνόχτα ποντοπόρα πλοία και τα κρουαζερόπλοια, σε Έλληνες και ξένους ναυτεργάτες. Τι προβλήματα αντιμετώπισαν και ποια είναι η κατάσταση των κρουσμάτων. Πολύ σοβαρό, τι οδηγίες δίνονται από το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας στα πλοία, αν παρουσιαστεί ύποπτο κρούσμα. Τι ενέργειες γίνονται και τι προβλήματα θα επιληθούν για την εισαγωγή, για νοσηλεία σε νοσοκομείο στο κράτος που βρίσκεται ή προσεγγίζει το πλοίο. Μάλιστα. Είναι πολύ σημαντικά ζητήματα. Βεβαίως. Πώς αντιμετωπίζετε, κύριε Πρόκο, για παράδειγμα η περίπτωση ύποπτου κρούσματος όταν το πλοίο είναι εν πλώ και το πρώτο λιμάνι άφιξης είναι μετά από αρκετές μέρες? Ή τι γίνεται αν το πλοίο βρίσκεται στη Ράδα, βρίσκεται στο Αγκυροβόλιο για πολλές μέρες? Τι θα γίνει αν υπάρξει έντονο αναπνευστικό ή άλλο πρόβλημα, σοβαρό πρόβλημα υγείας? Υπάρχουν μέσα. Τι μέσα μπορούν να αξιοποιηθούν, τι μέσα διαθέτουν και χρησιμοποιούν τα πλοία και άλλα ζητήματα. Και πάνω σε αυτά θα έλεγα ότι δεν μιλάει η κυβέρνηση, έχουν μεγάλες ευθύνες, δεν μιλάει για τα τεστ. Ποιο είναι το κυβερνητικό σχέδιο, τι έχουν κάνει, τι έχουν συμφωνήσει για τεστ των πληρωμάτων με την αύξηση σε ένα λιμάνι, ή τι σχεδιασμός υπάρχει για τον εμβολιασμό των αυτεργατών. Έχει προχωρήσει, τι σχεδιάζουν να κάνουν? Και να πάρουμε υπόψη μας επίσης ότι εδώ είναι δυνατόν να διαμορφωθεί μια σημαντική υποδομή, ιδιαίτερα τουλάχιστον θα λέγαμε σε μεγάλα λιμάνια, σε λιμάνια που υπάρχει μεγάλη κίνηση πλοίων σε συνονόηση με τις τοπικές αρχές. Και θα επιμείνουμε σε αυτά τα προβλήματα. Θα επιμείνουμε όχι μόνο να δώσουν μια απάντηση που μπορεί να είναι και καθησυχαστική όπως γνωρίζουμε από άλλες απαντήσεις, αλλά τι μέτρα θα πάρουν και μέτρα που έχουν επίγοντα χαρακτήρα. Τοποθετούμε αυτό το πρόβλημα μέσα στα πλαίσια της γενικότερης πολιτικής που είναι πραγματικά αντιλαϊκή στα ζητήματα της προστασίας, της υγείας και της ζωής των εργαζομένων γενικότερα. Γιατί χθες ανακοινώθηκαν νέα μέτρα, έσφιξαν παραπέρα το lockdown. Όμως το πρόβλημα είναι πολύ σοβαρό, γιατί την ίδια ώρα αρνούνται να πάρουν μέτρα μέσα στους χώρους δουλειάς όπου πραγματικά έχουν γίνει εστίες διάδοσης του κορονοϊού, αρνούνται να πάρουν τα αναγκαία μέτρα στα μέσα μαζικής μεταφοράς και μέσα σε αυτά τα πλαίσια είναι πολύ επικίνδυνη η πολιτική που έχει υποβαθμίσει αυτό το εμπορευματοποιημένο σύστημα δημόσιας υγείας, τα νοσοκομεία και βεβαίως τα κέντρα υγείας. Και χθες τα μέτρα ενίσχυσαν το εξής στοιχείο, τη μετατροπή των νοσοκομείων σε νοσοκομεία μιας νόσου. Άρα χιλιάδες άλλοι ασθενείς, καρκινοπαθείς, καρδιοπαθείς, ασθενείς που υποφέρουν από πολύ σοβαρές ασθένειες, δεν θα μπορούν να βρουν λύση να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα υγείας. Θα έχουμε πολύ σοβαρή επικίνδυνη κατάσταση και θα θρηνήσουμε και από αυτή τη σκοπιά ανθρώπινες ζωές. Μάλιστα. Όπως όλες οι κυβερνήσεις, και η κυβέρνηση του Πασόκ προηγουμένως και η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, αρνούνται να καλύψουν τα κενά σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό. Αρνούνται να χρηματοδοτήσουν το δημόσιο σύστημα υγείας. Αρνούνται να χρηματοδοτήσουν τις μονάδες εντατικής θεραπείας. Μεγάλες ελλείψεις, χιλιάδες ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτικό προσωπικό, μεγάλες ελλείψεις σε μονάδες εντατικής θεραπείας. Δίνουμε κάθε μέρα παραδείγματα, γιατί και οι ναυτεργάτες ανησυχούν. Έχουμε πάρα πολύ καλή ενημέρωση και καλή σχέση με τους ποντοπόρους ναυτεργάτες. Έχουν οικογένειες, έχουν παιδιά και ανησυχούν για αυτή την άθλια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί. Γι' αυτό σας λέμε ότι οι στόχοι πάλι μας αφορούν ακριβώς αυτό, τη στήριξη, τη θωράκιση του δημόσιου συστήματος υγείας, άμεσα να παρθούν μέτρα για την επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας, των μεγάλων ιδιαίτερα μονάδων, και να ενταχθούν σε ένα σχέδιο μαζί με το δημόσιο τομέα για την αντιμετώπιση αυτής της κατάστασης που, όπως ξέρετε καλά, έχει το τρίτο κύμα της πανδημίας, έχει δημιουργήσει πολύ επικίνδυνη κατάσταση και χάνονται άδικα ζωές. Και στη σύνδεση αυτών των δύο προβλημάτων, των δύο θεμάτων αυτών που αφορούν και τους ποντοπόρους ναυτεργάτες και όλους τους ναυτεργάτες, το επαναλαμβάνω γιατί έχουν και οικογένεια, θα επιμείνουμε την επόμενη περίοδο, παλεύοντας για αποκλειστικά δημόσιο δωρεάν σύστημα υγείας, καλά εξοπλισμένο, καλά στελεχωμένο, ώστε να μπορούν οι εργαζόμενοι, οι λαϊκές δυνάμεις που έχουν ένα πρόβλημα υγείας, πολύ περισσότεροι αυτοί που έχουν δεχτεί πλήγμα από τον κορονοϊό, να μπορούν να απευθυνθούν και να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα υγείας. Αυτό είναι πολύ σημαντικό κατά τη γνώμη μας και θα συνεχίσουμε. Και αφού μιλάμε εδώ σε μια τέτοια εκπομπή που αφορά τους ναυτεργάτες, μιλάμε στην εφημερίδα Καταστρώματος, θέλω να σας πω ότι, όπως αναφέρουμε και στην ερώτησή μας προς τον κύριο Πλακιοτάκη, τον Υπουργό Εμπορικής Ναυτιλίας, αυτά τα στοιχεία που καταγγέλουμε, που εκφράζουν μια αντιλαϊκή πολιτική που έχει συνέχεια βεβαίως, γιατί είναι διαχρονική και έχουν ευθύνη όλες οι κυβερνήσεις, και για τα ζητήματα, τα προβλήματα της υγείας και τα άλλα προβλήματα, αναδεικνύουμε αυτά που αφορούν την επίθεση κυβέρνησης εφοπλιστών στα ναυτεργατικά δικαιώματα. Βγήκαμε από μια πολύ σημαντική απεργία με καθολική συμμετοχή και επιτυχία, και θέλω να αξιοποιήσω πολύ σύντομα το βήμα που μου δίνεται σήμερα, να θέσω στους ποντοπόρους ναυτεργάτες κάποια θέματα, να πάρουμε υπόψη μας ότι όλα τα τελευταία χρόνια και με όλες τις κυβερνήσεις, τα μέτρα που έχουν πάρθει υπηρετούν τις ναυτιλιακές εταιρείες, το εφοπλιστικό κεφάλαιο, με μειώσεις των οργανικών συνθέσεων, με πάγωμα ή χτύπημα των συλλογικών συμβάσεων και μείωση των μισθών, με μείωση των συντάξεων κατά 50%, για έναν κλάδο που έχει φτύσει και φτύνει αίμα. Έτσι. Και αυτό αφορά χιλιάδες ναυτεργάτες. Και το καλοκαίρι του 2020, του χρόνου που μας πέρασε, ψηφίστηκε στη Βουλή με ευθύνη της κυβέρνησης ο νόμος 4714, που έχει πολύ επικίνδυνες επιδράσεις. Δηλαδή καταργούν τη συλλογική σύμβαση των ποντοπόρων πλοίων. Αυτό τι σημαίνει? Ότι ρίχνουν τους ποντοπόρους ναυτεργάτες σε αυτές τις ψευτοσυμβάσεις της Διεθνούς Ομοσπονδίας Μεταφορών, της ITF, με δραματική μείωση των μισθών. Το εννοούμε αυτό. Ο μισθός του ναύτη φτάνει στα τάρταρα με $1.000 και όλοι οι ναυτεργάτες θα έχουν μείωση, θα δουλεύουν 12ωρο όπως προβλέπουν αυτές οι ψευτοσυμβάσεις που τις έφτιαξαν οι εφοπλιστές με τη συνευθύνη της πλειοψηφίας της ΠΙΝΙΟ και για 72 ώρες τη βδομάδα. Δηλαδή πρέπει να μας προβληματίσουν αυτά τα στοιχεία και ταυτόχρονα σε αυτή τη βάση να πάρουν υπόψη οι συνάδελφοι ότι οι εφοπλιστές δεν πληρώνουν εισφορές στο ΝΑΤ για το 80% της οργανικής σύνδεσης στα υποελληνική σημαία πλοία. Πληρώνουν ελάχιστες ασφαλιστικές εισφορές και για 4-5 ναυτεργάτες και αυτός ο νόμος τους απαλλάσσει από τις ασφαλιστικές εισφορές τους εφοπλιστές. Και με σχετική επιστολή το ΙΕΝ, το Υπουργείο Εμπορικής Ναυτιλίας, άνοιξε ένα τέτοιο δρόμο προς το ΝΑΤ. Κάναμε αποφασιστική παρέμβαση, θα συνεχίσουμε. Είναι ανάγκη να δυναμώσει ο προβληματισμός. Για παράδειγμα, αυτές τις μέρες της απεργίας είχαμε δεκάδες αγωνιστικά μηνύματα από το ποντοπόρα πλοία όπου έκφρασαν οι συνάδελφοι τη στήριξή τους στον απεργιακό αγώνα, κατέκριναν, κατήγγυλαν την αντεργατική πολιτική της κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας, άσκησαν κριτική στις κυβερνήσεις που ικανοποιούν τις αξιώσεις των εφοπλιστών και αυτό είναι ανάγκη να γενικευτεί. Σήμερα υπάρχουν όλα τα μέσα να έχουν οι ναυτεργάτες ισχυρότερη φωνή και οι ποντοπόροι να βομβαρδίζουν με μηνύματα αλληλεγγύης στους αγώνες, με μηνύματα καταδίκης της αντιλαϊκής πολιτικής, να στηρίζουν τα αιτήματα, να δυναμώσει το διεκδικητικό κίνημα, γιατί δεν πρόκειται για μεμονωμένα ζητήματα που εκφράζονται μέσα από αυτή τη σκληρή επίθεση των κυβερνήσεων του κεφαλαίου και των εφοπλιστών. Χτυπάνε στην καρδιά των προβλημάτων, στα ζητήματα της υγείας, της ζωής, της δουλειάς, του μισθού, της σύνταξης, των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων. Και έχουμε και την πείρα και τη δύναμη να δώσουμε τη μάχη με καλούς όρους το επόμενο διάστημα. Και θέλουμε να διαβεβαιώσουμε όλους τους ναυτεργάτες ότι το ΚΚΕ ήταν, είναι και θα είναι μαζί τους, στο πλευρό τους και στην πρώτη γραμμή του αγώνα. Σας ευχαριστώ πολύ για τη συμμετοχή σας στην εφημερίδα Καταστροφή.